με πολλές επιφυλάξεις αντιμετωπίζει η Ένωση Καταναλωτών Μαγνησίας την αποδοτικότητα των μέτρων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προανήγγειλε στην ουσία μειώσεις τιμών έως και 18% σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα, κυρίως είδη ατομικής υγιεινής και καθαρισμού. Πιστεύουμε ότι περισσότερο είναι ένα επικοινωνιακό κομμάτι αυτό, διότι πρόσφατα είδα μια δημοσκόπηση στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή των Ελλήνων είναι η ακρίβεια. Ωστόσο, με επικοινωνιακούς τρόπους δεν λύνεται οριστικά αυτό, ούτε με διαπιστώσεις του τύπου που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πληθωρισμός της απληστίας ή ότι χρειάζονται στην Ελλάδα, υπάρχει ασυδοσία κλπ. Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπει ως παρατηρητής. Είναι ο Πρωθυπουργός, πρέπει να κάνει κάτι για να λυθούν αυτά τα θέματα. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών σημειώνει ότι μειώσεις των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ έρχονται με διαρθρωτικά μέτρα. Πραγματικά διαρθρωτικά μέτρα είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος σε όλες τις εταιρείες και στις εισαγωγικές και του λιανικού εμπορίου που δεν έχει κάνει, μόνο για περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Να μειώσει τους άμεσους φόρους που εννοούμε το ΦΠΑ στα προϊόντα άμεσης ανάγκης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επίσης είναι πολύ μεγάλος. Και αυτά θα φέρουν πραγματικά οριστική και ριζική μείωση της ακρίβειας. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη μακρά λίστα των προϊόντων στα οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα ισχύσουν μειώσεις τιμών, απουσιάζουν τα τρόφιμα, όπου οι ανατιμήσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο τους τελευταίους μήνες. Τα τρόφιμα έχουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις, το μεγαλύτερο πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα είχαμε αυξήσεις πληθωρισμού που έφτανε μέχρι και 9% στα τρόφιμα και βλέπουμε ότι ούτε αυτές οι τελευταίες προαναγγελίες, ας πούμε, μειώσεων περιλαμβάνουν τα είδη διατροφής. Αυτό τη στιγμή που το 2023 είχαμε μείωση στις τιμές παραγωγού κατά 7,4%, που σημαίνει ότι είναι ανετιολόγητες οι αυξήσεις, γιατί περί αυξήσεις έχουμε, όχι μόνο μη μειώσεις, έχουμε αυξήσεις στα είδη της διατροφής,